μπορούμε να γελάσουμε κι εμείς. Εντάξει, ελάτε όλοι. Θα κάνουμε ένα κύκλο. Εγώ θα φύγω από το μικρόφωνο, θα μιλάω έτσι. Okay. Θα κάνουμε ποδοσφαίρο και μπάσκετ. Άμα είσαι καλό παιδί, θα κάνουμε. Πώς είσαι σίγουρος, κεφάλα? Σπάρτα. Παναγία μου. Κλειστά τα μικρόφωνα. Κλείσε, κλείσε, θα μας κάψει. Λοιπόν, εδώ, εδώ. Η μεγάλη. Τα παιδιά θα είναι δίπλα μας έτσι κι αλλιώς. Η μεγάλη. Τα παιδιά θα κάνουν το κύκλο στη μέση και η μεγάλη απ' έξω. Όλοι οι μεγάλοι. Λοιπόν. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Λοιπόν, θα σας πω δύο λόγια μέχρι να φτιάξετε αυτό το μεγάλο κύκλο. Θα σας πω δύο λόγια για τη γιόγκα του γέλιου. Η γιόγκα του γέλιου είναι ένα σύστημα που το ίδρυσε ένας γιατρός από την Ινδία, ο Μαντάν Κατάρια. Επειδή στην Ινδία οι μέρες τους είναι πολύ δύσκολες, οι άνθρωποι έχουν σταματήσει να γελάνε. Τώρα, από το 1995 και μετά, που έχουν αυτόν τον τρόπο να επανακαθιδρύσουν το γέλιο, να το ξαναβρούν από μέσα τους, τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Ελάτε να κάνουμε τον κύκλο. Να τον κλείσουμε κιόλα. Η ζωή μας βασίζεται στην αναπνοή. Το γέλιο μας βοηθάει, γιατί είναι μια μεγάλη εκπνοή το γέλιο. Είναι μια εκπνοή για ένα βγάσιμο του αέρα. Και μετά θα πάρουμε αέρα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, η γιόγκα του γέλιου έχει 4 βήματα. Το ένα είναι το χειροκρότημα. Πάμε! Το χειροκρότημα εδώ δεν θα το κάνουμε έτσι όπως το θέατρο, θα είναι έτσι. Παράλληλα τι παλάμε. Μπράβο. Θα βάλουμε και ένα ρυθμό. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Πάμε. 1, 2, 1, 2, 3. Ένα τραγουδάκι που θα είναι χω, χω, χα, χα, χα. Πάμε. Χω, χω. Και τώρα, για να γελάσουμε γενικώς, πρέπει να κοιτάμε και τον άλλον στα μάτια. Είμαστε μια ομάδα. Ένα. Θα κάνουμε γύρω-γύρω βόλτες και θα κάνουμε το τραγουδάκι μας, θα πούμε. Χω, χω, χα, χα, χα. Και θα κοιτάμε τον άλλον στα μάτια. Φύγαμε. 1, 2, 3, πάμε. Χω, χω. Έλα, πάμε. Γυρίστε, γυρίστε. Κυλιστείτε. Κοιμηθείτε, κοιμηθείτε. Βόλτα, 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 βόλτα. Κοντά, 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 κοντά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι οι αναπνοές, οι διαφραγματικές. Γι' αυτό λέγεται και γιόγκα, επειδή χρησιμοποιούμε τις ίδιες αναπνοές με τη γιόγκα. Θα κάνουμε τώρα μία αναπνοή. Λοιπόν, ψηλά. Εισπνέουμε. Κάμψη και εκπνέουμε. Πάμε. Εισπνοή πάνω. Κρατάμε, κρατάμε, κρατάμε τον αέρα και εκπνέουμε. Άλλη μία. Εισπνοή. Κρατάμε, 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 κρατάμε και εκπνέουμε. Έχουμε λοιπόν το χειροκρότημα, τις αναπνοές και ασκήσεις γέλιου. Και παιδική διάθεση. Ασκήσεις γέλιου θα τη δείχνω εγώ με τον αγαπητό Γιώργο εδώ και θα επαναλαμβάνουμε όλοι μαζί. Και η παιδική διάθεση θα είναι όταν τελειώνουμε μια άσκηση γέλιου, αφού είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι τελειώσαμε καλά, γιατί είναι πολύ δύσκολη, τι θα λέμε? Τέλεια, τέλεια, ναι! Πάμε μαζί! Τέλεια, τέλεια, ναι! Τέλεια, τέλεια, ναι! Τέλεια, ναι! Άνθρωποι που έχουν αιμορροίδες, που αιμορραγούν, δεν πρέπει να κάνουν τη γιόγκα του γέλιου. Δεύτερον, κάποιος που έχει εκχειριστεί πρόσφατα,
Ούτε και αυτός πρέπει. Και να πάει να κάνει και πιπί του κάποιος που δεν το έχει κάνει, γιατί μπορεί να τα κάνουμε εδώ όλοι μαζί. Αυτό είναι καλό. Αφήνουμε τσάντες, οτιδήποτε έχουμε στην άκρη, τα παιδιά μας κάτω και ξεκινάμε με την πρώτη άσκηση γέλιου, που είναι το γέλιο του χαιρετισμού. Θα χαιρετιστούμε με όλους, όπως χαιρετάνε στην αρχή προς τιμήν αυτού του ανθρώπου που έχει βάλει αυτό το σύστημα, με τον ινδικό τρόπο. Ο ινδικός τρόπος χαιρετισμού είναι το «Νάμαστε». «Νάμαστε» σημαίνει «εγώ και ο άλλος είμαστε ένα». Λοιπόν, και εκεί που κάνουμε το «Νάμαστε»... Αυτός είναι ο χαιρετισμός. 1, 2, 3, πάμε με όλους. Περπατάμε γύρω-γύρω, συναντάμε όλα τα βλέμματα και χαιρετιόμαστε. 1, 2, 3. Έλα, πάμε, 1, 2, 3. Είμαστε εντελώς γελοί, έτσι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Τώρα εγώ γελάω πραγματικά όμως. Γελάσε λίγο. Και τώρα θα χαιρετιστούμε με το δυτικό τρόπο χειραψίας. 1, 2, 3. Έλα, αυτό το ξέρουμε. Όταν βλέπεις κάποιον άλλον και σου έρχεται να βάλεις τα γέλια. Αχα! Οχο! Αχα! Οχο! Αχα! Οχο! Αχα! Οχο! Και τώρα μία άσκηση αναπνοής. Κάμψη μπροστά, εκπνέουμε, σπνοή, εισπνοή, 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 κρατάμε, κρατάμε, εκπνοή, εισπνοή, πάνω, 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 κρατάμε, 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 μην πέσουμε και κάτω, εκπνοή, μπράβο. Έλα, πάνω, εισπνοή, εισπνοή, γεμίζουμε κοιλιά, μην πέσεις εσύ πάνω μου, κρατάμε, κάτω, εκπνοή, μπράβο. Δεύτερη άσκηση. Να μετρήσουμε το γέλιο. Ξέρετε πώς το μετράμε το γέλιο? Ωραία! Το γέλιο το μετράμε μετάλλι πιο κοντά. Το γέλιο το μετράμε όπως θα υπάρχει. Όπως θα υπάρχει. Το καταλάβα. Ελάτε κοντά λοιπόν. Χω, 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 χω. Δυνατά. Χω, χω. Πολύ ωραία. Και τώρα μία άλλη άσκηση. Έλα. Και τώρα μία άλλη άσκηση. Η κρέμα του γέλιου. Στο σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία υπάρχει μία κρέμα που λέγεται κρέμα του γέλιου. Μόλις την αλείψουμε στο πρόσωπό μας ή εδώ στο χέρι μας, θα γελάσουμε. 1, 2, 3, πάμε. 1, 2, 3. Τι έχω, Χριστέ μου. Τέλεια, τέλεια, ναι. Τέλεια, τέλεια, ναι. Τέλεια, τέλεια, ναι. Τέλεια, τέλεια, ναι. Πολύ ωραία. Και επειδή το ξέρω πολύ καλά για τους μεγάλους, θα κάνουμε μια ωραία άσκηση. Είναι το γέλιο του χαρατσιού ή της έκτακτης φορολογίας. Πολύ ωραίο, ε! Μπράβο! Ελάτε πιο κοντά! Ελάτε κοντά και... Μας έρχεται ο λογαριασμός! Το ανοίγουμε, θα κάνουμε την κίνηση από το 1, 2, 3... Για τους μεγάλους προσοχή, αυτή είναι η άσκηση για τους μεγάλους. Για τα παιδιά έχουν ένα άλλο. Ο έλεγχος του σχολείου. Αν δεν πήραμε καλό βαθμό, δεν κλαίμε. Ανοίγουμε το... τον έλεγχο ή το λογαριασμό και γελάμε. 1, 2, 3, πάμε.
οι δάσκαλοι να τα ακούν αυτά. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Εγώ είχα καλούς βαθμούς, βρε φίλε. Νοούλα, να ξανά το διάφραγμα λίγο. Εκπνοή κάτω. Εισπνοή πάνω. Τεντεμένα τα χέρια, τεντωμένα, κρατάμε τον αέρα και εκπνέουμε. Εισπνοή, κρατάμε και... Άλλη μία. Εισπνοή, κρατάμε και θα κάνετε ό,τι κάνω, είμαι πουλί και πετάω. Θα γελάμε. Είσαι αλλού. Παιδί μου εσύ. Έλα, πέτα, έλα. Βιθλέμ, είσαι αλλού. Τέλεια, ναι! Κινηθείτε γύρω-γύρω! Κοιτάξτε τον άλλο στα μάτια, είναι γλυκούλη! Διψάσαμε καθόλου. Ωραία. Θα φτιάξουμε ένα milkshake. Θα πάρουμε δύο φανταστικά ποτήρια. Το ένα με το γάλα και το άλλο με το φρούτο που θέλουμε ή το σοκολάτα ή οτιδήποτε. Θα τα ανακατέψουμε και θα πιούμε το κοκτέιλ με αυτόν τον τρόπο. Προσέχτε πρώτα. Λοιπόν, 1, 2, 3, όλοι μαζί. Και δίνουμε και στους άλλους να πιούνε. Εδώ στο παλαιοφάλιρο, παιδιά, μπράβο σας. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μία αναπνοή που είναι κόβω το λουλούδι και το βάζω στο βάζο. Δεξί πόδι μπροστά, αριστερό χέρι, σκύβουμε και κόβουμε το λουλούδι και εισπνέουμε μυρίζοντας. Το μυρίσουμε το λουλούδι, τι ωραία που μυρίζει, και το βάζουμε μπροστά μας εκπνέοντας το βάζο. Πολύ ωραία. Αυτό θα το κάνουμε 3 φορούλες. Το λουλούδι το ίδιο θα πάρουμε, δεν θα κόψουμε άλλο, να μην τα ξαφανίσουμε τα λουλουδάκια. Λοιπόν, φύγαμε. Εισπνοή. Εισπνέουμε. Εισπνοή, τι ωραία.